Κάναμε μια χαρά είμαστε. Πρέπει να κάνει ο κόσμος, γιατί πρέπει να έτσι, το κάνει. Μερικοί έχουν ένα δισταγμό. Εγώ συμφωνώ με το εμβόλιο και πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Μας προβληματίζει τι εμβόλιο θα κάνουμε, το ένα το άλλο, αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Αυτό είναι στη χρήση του καθενός. Υπάρχουν. Αυτά που ακούμε, Κώστα, είναι δικαιολογημένο ο προβληματισμός. Έχουν κάνει πριν 2 μήνες. Την πρώτη δόση. Την πρώτη δόση, ναι. Και τώρα για τη δεύτερη. 25 Μαΐου. 25. Τι λέτε για αυτούς που έχουν έτσι ένα δισταγμό που φοβούνται. Δεν ξέρω, φιλαράκι, τι να πω τώρα. Και εγώ ακούω πολλά, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως κάνατε. Κάνα. Το έκανα πριν 2 μήνες. Τώρα τι. Ευχαριστώ. Πρέπει να κάνει. Εγώ δίνω αυτή τη συμβουλή δηλαδή. Ότι για το καλό. Το πρώτη δόση κάνατε. Ναι, την πρώτη δόση. Σήμερα. Σας φοβίζει ποιο εμβόλιο κάνατε το ένα όχι, το άλλο? Όχι, καθόλου. Το έκανα και είμαι εντάξει, είμαι πολύ εντάξει. Κάναμε εμβόλιο. Την πρώτη δόση. Δεν φοβηθήκατε? Όχι καθόλου. Ούτε τι εμβόλιο είναι, αν έχει παρενέργειες, δεν έχει. Όχι, της AstraZeneca το σκέφτηκα και το άλλαξα και έκανα της Pfizer. Το πρώτο το έκανα. Φοβηθήκαμε, ψάξαμε εμβόλιο ή όποιον άλλο? Όχι, έκανα το εγγλέζικο. Το AstraZeneca, ναι. Δεν είχατε κανένα πρόβλημα? Κανένα. Ήταν πολύ θετικό. Τι μήνυμα στέλνουμε? Πρέπει όλοι να το κάνουν το εμβόλιο. Όλοι. Όλοι. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορούμε εμείς να μην το κάνουμε. Άλλοι να το κάνουν και άλλοι μην το κάνουν και να περπατάει ο ιός. Όλοι πρέπει να το κάνουν γιατί έχουμε και την περίοδο του τουρισμού. Ναι, κάνα. Κάναμε εμβόλιο. Έκανα. Από τους πρώτους και ο πρώτος στην Πτωλεμαϊδά. Από τους πρώτους και ο πρώτος. 20 Ιανουαρίου. Δεν φοβηθήκατε? Όχι καθόλου. Ναι. Κάναμε. Δεν φοβηθήκαμε, ψάξαμε κάποιο εμβόλιο. Όλα καλά. Και τα δύο τα έχω κάνει. Και τις δύο δόσεις. Ναι. Ποιο μήνυμα στέλνουμε? Να κάνει όλος ο κόσμος το εμβόλιο για να σωθούμε. Κάνουμε το εμβόλιο όλοι για να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εσείς το κάνατε? Το ένα, μία δόση έκανα. Μία δόση τώρα κάνω. Θα κάνω αυτή τη δόση. Τώρα λένε ότι κάποια εμβόλια πειράζουν. Εγώ κάνω το Pfizer. Τώρα, άμα είναι να πάμε, θα πάμε. Το ό,τι εμβόλιο να είναι, άμα γράφει να φύγουμε, δεν πάμε να κάνουμε και 30 εμβόλια, θα πάμε. Αλλά πρέπει να το κάνουμε για να νιώθουμε και ελεύθερα, ρε παιδί μου. Πας τώρα σε μια παρέα να κάτσεις. Άμα δεν σε κάνει το εμβόλιο, ο άλλος δεν σε λέει φύγει από εδώ. Έγινε, ευχαριστώ. Εμβόλιο. Έκανες εμβόλιο? Έκανα 2 εμβόλια. Και τις 2 δόσεις. Και τις 2 δόσεις. Δεν φοβήθηκες, δεν έκανες κάτι, ξέρω να... Δεν φοβάμαι τίποτα. Ένας, όλα θα ακουστούνε. Πες, αλλά... Ένας ήταν 90 χρονών και λέει, για πόσο καιρό είναι το εμβόλιο? Τώρα και εσύ με ρωτάς, θα το βγάλεις αυτό? Εμβολιαστήκαμε, γιατρέ μου. Ναι, έχω εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις και έχω τελειώσει και έχω πια ηρεμήσει. Γιατί πρέπει να αποδεχθούμε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού αν θέλουμε να έχουμε καλή συνέχεια σαν χώρα, σαν κοινωνία, έτσι, και σαν άνθρωποι. Πώς σχολιάζεται ότι οι υγειονομικοί δεν έχουν πολύ υψηλά ποσοστά? Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε οι υγειονομικοί πρώτοι από όλους να δώσουν το καλό παράδειγμα, εμβολιαζόμενοι και τονίζοντάς το σε κάθε έναν ασθενή ή και σε κάθε μία επαφή που έχουν στην καθημερινότητά τους. Θα πρέπει να εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την κοινωνία και τους ίδιους τους εαυτούς μας.